Ξεκινήσαμε, κύριε Υπουργέ μου, το πρωί έμαθα, ξεκινήσατε να παίρνετε τηλέφωνα. Έχετε απελπιστεί, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας. Παίρνουν τηλέφωνα, είχαμε δύο κρούσματα σε υποψήφιους βουλευτές μας, που παίρνει η Νέα Δημοκρατία τηλέφωνο, ώστε να τους επιτρέψει να κατέβουν με την Ελληνική Λύση να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το πρωί, για να τους πείσουν να μην κατέβουν με την Ελληνική Λύση. Είχαμε κάτι υποκομματίδια, κομματίδια του μονοεύρου, της μιας μονάδος. Τώρα έχουμε και αυτά. Βέβαια, ένα κόμμα που είναι μεγαλωμένο, ανδρωμένο στην αποστασία. Ένα κόμμα που έχει κάνει μεταγραφές, καλπονοθίες, μεταφέροντας από εδώ κάλπες στις ψηφοφορίες, είναι εθισμένο στην αποστασία. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία είναι απελπισμένη με όλα αυτά που γίνονται. Και η απελπισία σε οδηγεί στην αποστασία. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ένα φαινόμενο παλίνδρομων επαναφορών. Φεύγουν από το Πασόκ πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν από το Πασόκ πάνω στην Δημοκρατία, ξαγυρίζουν ανάποδα. Αυτό σημαίνει τι, και θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι τα τρία κόμματα αυτά δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές. Δεν έχουν καμία ιδεολογική διαφορά. Όταν φτάνει ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να παίρνει τηλέφωνα σε υποψηφίους της Ελληνικής Λύσης, να τους λέει: μην κατεβαίνετε με την Ελληνική Λύση, είμαστε εδώ και αν δεν εκλεγείτε, έχει μια θεσούλα κάπου να βολευτείτε. Δεν πειράζει, έχει το αντίδωρο, έχει το δωράκι. Φανταστείτε τι θα γίνει την επομένη μέρα των εκλογών, όταν θα χρειάζονται αυτοί οι κύριοι 10, 15, 20 αποστάτες και θα φεύγουν οι βαλίτσες, είναι μαθημένες οι βαλίτσες κι αλλιώς, είτε τροχύλατες είτε αλλιώς, πώς θα φεύγουν οι βαλίτσες ζητώντας αποστάτες στο ναό της Δημοκρατίας. Το έχουν συνηθισμένο, το έχουν ξανακάνει. Και συνεχίζουν να μην μαθαίνουν από τα λάθη τους. Γιατί? Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα. Μόνο η καρεκλωθυρία, η εξουσία, η λαιλασία, να φάνε τα πόμολα, να φάνε τις πόρτες, να φάνε και τις κλειδαριές. Αυτό τους νοιάζει. Τίποτα άλλο. Ψάχνουν αποστάτες. Και θα το πω αλλιώς. Αυτό το κόμμα, δυστυχώς, είναι βουτυγμένο στον βούρκο της ανηθικότητας. Έχει χάσει κάθε πλέον ηθικό πλεονέκτημα. Και η καταγγελία μπορεί να γίνει και επώνυμα. Εμείς θα πάμε και στο εισαγγελέα. Τέρμα οι πλάκες. Τέρμα οι πλακίτσες. Για να δούμε τελικά τι σημαίνει να είσαι πραγματικά ηθικός. Έχετε κάνει την ανηθικότητα επιστήμη. Έχετε πάρει διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Είστε ανήθικοι. Δεν έχετε ηθικό πλεονέκτημα. Η Ελληνική Λύση έχει το ηθικό πλεονέκτημα που δεν έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν φλερτάραμε με κανέναν, ήρθαν βουλευτές σας και υποψήφοι και ζητούσαν να κατέβουν σε εκλογές και αρνηθήκαμε. Δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα να κάνει μεταγραφές. Είστε μια ομάδα, μια συμμορία πολιτική, εντός εισαγωγικών, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει την εξουσία και να την διαχειριστεί. Τίποτα άλλο.